Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικέ αιτήσει για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ με καταληκτική ημερομηνία τα μεσάνυχτα τη Παρασκευή 14 Ιουνίου. Η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό σα ενδιαφέρει. Ναι, με ενδιαφέρει. Βέβαια, και με ενδιαφέρει. Οι δικαιούχοι του προγράμματο είναι εργαζόμενοι και άνεργοι, οι οποίοι κατά το έτο 2018 είχαν 50 ημέρες εργασία στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρε ειδική παροχή προστασία μητρότητα ή έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργία τουλάχιστον 2 μηνών ή συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθρηστικά από τα παραπάνω, καθώς και έγγεγραμμένοι άνεργοι στο ειδικό Μητρό Ανέργων Αμέα του ΑΕΒ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό σας ενδιαφέρει? Όχι, όχι. Δεν δικαιούμαστε, ούτως ή άλλως. Διακοπές θα κάνετε? Μπα. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό σας ενδιαφέρει? Ε, το έχω εγώ. Νομίζω θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον θα το ψάξω με τη σειρά αλλά δεν αφήνει η δουλειά. Όσοι επιλεγούν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τι διακοπέ του από 1η Αυγούστου 2019 έω και 31 Ιουλίου του 2020 σε τουριστικά καταλήματα που θα υπαχθούν στο Μητρό Παρόχων του ΟΑΕΔ. Ο αριθμό τουριστικών καταλήματων που συμμετέχει στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού είναι συγκεκριμένο. Είναι άνθρωποι που συμμετέχουν σχεδόν κάθε χρόνο. Η αναφυσβήτητα είναι μια συνεισφορά προ τον τόπο και την κοινωνία. Οι διακοπέ θα έχουν διάρκεια. Από μία έως δέκα διανυκτερεύσεις όταν επιλεχθούν για διακοπέ τουριστικά καταλήματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κο ή από μία έως 5 διανυκτερεύσεις όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλήματα της υπόλοιπης Ελλάδας. Διακοπές θα κάνετε. Μάμε. Λέβαια. Λέβαια. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό, σα ενδιαφέρει. Όχι, όχι, όχι. Μένει χώρο για του κοινωνικού τουρίστε. Ναι, πάντα υπάρχει χώρο για του uh, κοινωνικού τουρίστε και ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εγχώρια αγορά στηρίζει πάρα πολύ ε, και τα τουριστικά καταλήμματα και τα μεγάλα ξενοδοχεία. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΑΕΔ αποτελεί μια καλή διέξοδο για όλου του εργαζόμενου που εξαιτία των πενιχρών οικονομικών αδυνατούν να προσφέρουν στον εαυτό του μερικέ ημέρε ξεκούραση. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό, σα ενδιαφέρει. Ναι, με ενδιαφέρει, αλλά συνήθω παίρνω κάνω κουπόνι, αλλά τελικά δεν πάμε. Δεν πάτε, ε. Γιατί, ε, δεν κάθετε. Ε, όλο. Κάπου δεν προλαβαίνουμε, κάπου παίρνει μόνο ένα, κάπου και μπορεί να υπάρχει μια αναθέρμανση τη κίνηση στον τομέα του εσωτερικού τουρισμού, ωστόσο η δαπάνη του Έλληνα τουρίστα μέσα στην κρίση έχει μειωθεί σε ποσοστό 63,9%. Συγκεκριμένα, από τη μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με τίτλο Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, αναφορικά με την τουριστική δαπάνη για ταξίδια με τουλάχιστον μία διανυκτέρευση, προκύπτει ότι ο αριθμό των ταξιδιών αυξήθηκε κατά 15,4%. Η μέση κατακεφαλή δαπάνη αναταξίδη μειώθηκε κατά 5,8%. Η συνολική δαπάνη αυξήθηκε κατά 8,7% από 1,3 δισεκατομμύρια το 2016 σε 1,4 δισεκατομμύρια το 2017. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί πως το 2008 η αντίστοιχη δαπάνη ήταν σχεδόν 3,9 δισεκατομμύρια. Με τι λεφτά έτσι κάνουμε τι διακοπέ. Άνοι... Αν είχα λεφτά, θα έκανα. Άνοιξε η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Σα ενδιαφέρει. Βεβαίω με ενδιαφέρει. Και θα ψάξω να δω τι μπορεί να γίνει για να πάρω μια, δύο, τρει, πέντε μέρε. Δεν ξέρω πώ θα μου δώσουν. να πάω.